Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές, οι καλεσμένοι που βρίσκονται σήμερα εδώ κοντά μου στο στούντιο έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη. Είναι από το Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης New Life. Το σημερινό μας θέμα, υπογόνιμο ζευγάρι. Ένα θέμα που είναι επίκαιρο, δυστυχώς τα ποσοστά των ζευγαριών που δεν κάνουν παιδιά αυξάνονται. Και το θέμα αυτό θα το κουβεντιάσουμε να αρχίσω από τις γυναίκες πρώτα, από τη βιολόγο, την κυρία Χρύσα Καρακώστα, η οποία είναι κλινικός βιολόγος εμβριολόγος, ο κύριος Μάκης Δρακόπουλος, Αβραάμ Δρακόπουλος, είναι γνωστός της εκπομπής μας, είναι ουρολόγος ανδρολόγος, είναι διδάκτορ Πανεπιστημίου Βερολίνου, το ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Δρακόπουλο, για ακόμη μια φορά. Και βέβαια χαίρομαι περισσότερο γιατί σήμερα έχουμε εμπλουτίσει αυτή την εκπομπή. Έχουμε πολύ ωραία παρέα και έτσι το θέμα θα συζητηθεί διεξοδικά εδώ. Και δίπλα μου ο γυναικολόγος, ο κύριος Δόβας Δημήτριος, ο οποίος είναι μευτήρ γυναικολόγος. Βρεθήκαμε πέρυσι σε μία εκπομπή στο Θεσσαλονίκη Τηλεόραση, αλλά φέτος έχω την τιμή να σας έχω εδώ δίπλα μου και είναι χαρά για μένα, κύριε Δόβα. Πότε ένα ζευγάρι χαρακτηρίζεται υπογόνιμο και πότε πρέπει να ζητήσει βοήθεια? Γενικά για τον ορισμό της υπογονιμότητας θα πρέπει ένα ζευγάρι να προσπαθεί για τεκνοποίηση περίπου 1-1,5 χρόνο επιτυχώς πριν να αρχίσουμε να μπούμε στη διαδικασία των θεραπείων. Προφανώς όμως η διαδικασία της διερεύνησης μπορεί και πρέπει να αρχίσει νωρίτερα αν υπάρχουν από το ιστορικό κάποιο από τους δύο ευρήματα τα οποία αυξάνουν την πιθανότητα να υπάρχουν προβλήματα γονιμότητας. Για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία είναι γνωστό ότι στο παρελθόν είχε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις για διάφορα πράγματα ή πολλές φλεγμονές γυναικολογικής αιτιολογίας που αυξάνουν τον κίνδυνο να υπάρχει πρόβλημα στις σάρπιγγες, θα πρέπει να το ψάξει πιο νωρίς. Μια γυναίκα που έχει ασταθή κύκλο και δεν έχει περίοδο κάθε μήνα, σημαίνει ότι η πιθανότητα έχει προβλήματα στην παραγωγή οαρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ευαισθητοποίηση θα πρέπει να είναι σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο. Ή όπως είπε πριν ο κύριος Δρακόπουλος, κάποιος άντρας ο οποίος έχει ιστορικό κάποιου τραύματος ή ενοχλήσεων, θα πρέπει να απευθυνθεί πολύ νωρίτερα στον ειδικό γιατρό, έτσι ώστε να εντοπιστεί το πρόβλημα σε πολύ πρωταρχικό στάδιο και είτε να διορθωθεί είτε να αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο για να έχουμε επίτευξη εγκυμοσύνης. Μάλιστα. Οι γυναίκες βέβαια συνηθίζουν να επισκέπτονται γυναικολόγο από την εφηβεία τους. Σωστό. Μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας περιοδικός έλεγχος, τόσο για τον έλεγχο, για τον κίνδυνο εμφάνιση καρκίνου στον τράχυλο της μήτρας με το τεστ του Παπανικολάου, όσο και για το συμβατικό υπερηχογράφημα, μια φορά το χρόνο οπωσδήποτε. Και φυσικά αργότερα σε μεγαλύτερη ηλικία για τη μαστογραφία. Επομένως, είναι λίγο πιο εύκολο να εντοπιστεί κάποιο ζήτημα σε μια γυναίκα, γιατί είναι πολύ πιο συχνός ο έλεγχος και η τριβή με τον γυναικολόγο. Το πρόβλημα σύνδεση υπάρχει από την απέναντι πλευρά. Είναι αυτό που έλεγε πριν ο κύριος Δρακόπουλος, ότι πολλές φορές δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι οι άνδρες να αναγνωρίσουν ότι ίσως υπάρχει πρόβλημα και από την άλλη πλευρά. Και σίγουρα βοηθάνε τέτοιου είδους εκπομπές όπως κάνετε εσείς για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Να έρθουμε στην κυρία Καρακώστα, τη βιολόγο. Ποιος είναι ο ρόλος ενός βιολόγου και πώς όλες αυτές οι ειδικότητες εμπλέκονται? Ο ρόλος ο δικός μας είναι περισσότερο όχι στο διαγνωστικό, περισσότερο στο θεραπευτικό κομμάτι, σε μικρότερο βαθμό στο διαγνωστικό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τον γιατρό, τον ειδικό, τον ανδρολόγο με ένα σπερμοδιάγραμμα όπου ο άντρας μπορεί να δει τους διάφορους παραμέτρους του σπέρματος, όγκο, αριθμό, κίνηση, μορφολογία και έτσι να δώσω πολύτιμες πληροφορίες στον ανδρολόγο για να ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει και πώς να το συμβουλέψει ένα ζευγάρι. Αντίστοιχα, στο γυναικολόγο αυτό που μπορώ να βοηθήσω στη διάγνωση είναι μόνο αν έχει κάνει κάποιο ζευγάρι προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής και να προσπαθήσω να αντλήσω πληροφορίες από εκεί έτσι ώστε να βοηθήσω στο να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Από εκεί πέρα ο ρόλος ο δικός μου είναι κυρίως στη θεραπεία. Αυτό που κάνουμε σαν εμβριολόγοι είναι όλο το κομμάτι το εργαστηριακό σε μια θεραπεία εξωσωματικής είτε σε μια θεραπεία σπερματοδότησης, την προετοιμασία του σπέρματος. Είναι μεγάλος ο ρόλος, θα το αναλύσουμε στην πορεία. Βέβαια είναι. Να έρθω σε εσάς. Στο δικό μας κομμάτι. Είπε ο κύριος Δρακόπουλος τα αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας. Από εσάς περιμένω να μου πείτε τα αίτια της γυναικείας υπογονιμότητας. Εμείς γενικώς έχουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι σε προβλήματα στην παραγωγή οαρίων. Κατά κανόνα, οι γυναίκες αυτές έχουν ζητήματα με τον κύκλο τους. Οπότε είναι εύκολα εντοπίσιμες και σε πολλές περιπτώσεις η θεραπεία είναι εύκολη με απλά φάρμακα, ακόμα και με μορφή χαπιών, που μπορούμε να εγκαταστήσουμε μια σταθερή παραγωγή οαρίων. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι τα προβλήματα στις σάλπιγγες.
κυρίως η αντιμετώπιση σε τέτοιου είδους προβλήματα δεν είναι χειρουργική. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται να καταφύγουμε σε εξωσωματική. Και υπάρχει και μια τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία που είτε δεν γνωρίζουμε τα αίτια, οπότε το ονομάζουμε σαν ανεξήγητη υπογονιμότητα, ειδικά αν είναι και όλα φυσιολογικά με τον άντρα, ή τα αίτια είναι πάρα πολύ μικρά, τα συναντάμε πολύ λίγο στη συχνότητα, οπότε χρειάζονται επεμβατικές εξετάσεις για να κάνουμε τη διάγνωση. Για παράδειγμα, η ενδομητρίωση, που είναι μια πάθηση που για να τη διαγνώσουμε μια γυναίκα θα χρειαστεί να κάνει λαπαροσκόπηση, έτσι, μπορεί να ευθύνεται για ένα 5% των περιπτώσεων. Χοντρικά όμως τα αίτια από την πλευρά τη δικιά μας είναι είτε προβλήματα στις οθήκες, όσον αφορά την παραγωγή οαρίων, είτε προβλήματα στις σάλπικες. Και αναλόγως με το ζήτημα κάθε φορά επεμβαίνουμε. Γίνεται πολύς λόγος στις μέρες μας για τα κονδυλώματα, για τον ιό. HPV. Αυτός μπορεί να ευθύνεται για υπογονιμότητα. Το HPV κατά κανόνα δεν ευθύνεται για υπογονιμότητα. Ο HPV, αναλόγως και με τον τύπο του ιού, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι, συνήθως ευθύνεται για δυσπλασίες, διαταραχές στην αρχιτεκτονική των κυττάρων του τραχύλου, οπότε μπορεί να οδηγήσει σε προκαρκινικές καταστάσεις χωρίς αντιμετώπιση της ανάπτυξης καρκίνου του τραχύλου ή στα γνωστά οξυστενή κονδυλώματα, που είναι το εξάνθημα που σχηματίζεται από κάποιους τύπους του ιού στα εξωτερικά γενετικά όργανα. Εν τούτης, υπάρχει μια χαλαρή συσχέτιση με υπογονιμότητα, γιατί κατά κανόνα οι γυναίκες οι οποίες έχουν εκτεθεί στον HPV σημαίνει ότι πιθανότατα δεν λαμβάνουν καλές προφυλάξεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ συχνή η εμφάνιση και άλλων μικροοργανισμών, οι οποίοι συνδέονται με υπογονιμότητα, όπως τα χλαμίδια, για παράδειγμα, τα οποία μπορούν να αποφράξουν τις σάλπιγγες. Άρα ο HPV αυτός καθ' αυτός δεν ευθύνεται για υπογονιμότητα, αποτελεί όμως ένα σήμα κινδύνου για μας να διερευνήσουμε περισσότερο τη γυναίκα, μήπως συνυπάρχουν άλλοι μικροοργανισμοί που ευθύνονται. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Κύριε Δόβα, να πάμε στην κυρία Καρακώστα και να ρωτήσουμε κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί. Ο άντρας πριν από το γάμο θα πρέπει να κάνει κάποια εξέταση σπέρματος. Οι γυναίκες, εντάξει, πηγαίνουν στον γυναικολόγο πολύ τακτικά. Ο άντρας στον ανδρολόγο δεν πηγαίνει. Όμως, σαν βιολόγος, εσείς θα θέλατε να έχετε... Εγώ θα ήθελα γενικά και οι άντρες και οι γυναίκες προγάμου να έχουν από τη στιγμή που αρχίζουν τη σεξουαλική επαφή, όπως ανέφερε πριν ο κύριος Δόβος, καλό θα ήταν. Μία φορά στις τόσες, μία φορά το χρόνο, μία φορά στα δύο χρόνια να κάνουν έναν έλεγχο και ένα σπερμοδιάγραμμα, αλλά επίσης κυρίως για αυτόν τον λόγο που ανέφερε ο κ. Δρακόπουλος. Να βλέπουμε, εφόσον έχουν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη, να βλέπουν αν υπάρχουν μικροοργανισμοί που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γιατί μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί πολλοί μικροοργανισμοί όταν υπάρχουν είτε στο γυναικείο πληθυσμό είτε στον ανδρικό, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα ξεκινάνε από εκεί. Οπότε, εφόσον κάνουμε προληπτικούς ελέγχους, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και πιο εύκολα. Βέβαια. Πριν ρωτήσω εσάς για τις φλεγμονές στις γυναίκες, που είναι πάρα πολύ συχνές, και αν οι γυναίκες μπορούν να προστατευτούν από τις φλεγμονές αυτές, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και απάντηση αμέσως μετά. Υπογόνιμο ζευγάρι, το σημερινό θέμα της εκπομπής. Μιλήσαμε για το πώς ευθύνεται ο άντρας και πότε ευθύνεται η γυναίκα. Θέλω να μου πείτε για τις φλεγμονές, ο οποίος είναι ένας λόγος της υπογονιμότητας, στις γυναίκες. Γιατί παθαίνουμε τόσο συχνά φλεγμονές οι γυναίκες και μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές? Όπως νομίζω καταλαβαίνουν όλοι, φλεγμονές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από σεξουαλικά μεταδιδόμενα μικρόβια. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη, να το πω, αφέλεια και απελευθέρωση στο πώς αντιμετωπίζουμε τις σεξουαλικές επαφές. Ειδικά μετά τον πρώτο πάταγο που έγινε με το AIDS, νομίζω ότι έχουν χαλαρώσει λίγο πάλι τα πράγματα. Ναι, νομίζουμε ότι το AIDS έχει εξαλειφθεί. Και τα τελευταία χρόνια συναντάμε έτσι σε πολύ αυξημένη συχνότητα. Συναντάμε ακόμα και καταστάσεις που είχαν εκλείψει στο παρελθόν, όπως η σύφυλη. Το πρόβλημα με τα περισσότερα μικρόβια που προκαλούν φλεγμονές στο γενετικό σύστημα της γυναίκας είναι ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να το διαγνώσουμε. Δηλαδή, πολλές φλεγμονές μπορεί να είναι ασυμπτωματικές, όπως είπε πριν η κυρία Καρακώστα. Δηλαδή, μια γυναίκα να μην έχει κανένα απολύτω σύμπτωμα και να μην ξέρει ότι έχει προσβληθεί από κάποιο από αυτά τα μικρόβια πριν έρθει ο καιρός να προσπαθήσει να συλλάβει, έτσι πριν γίνει κάποια υποτροπή στην όλη φλεγμονή. Το δεύτερο είναι ότι είναι δύσκολο για μας πολλές φορές να το διαγνώσουμε, γιατί οι καλλιέργειες που συμβατικά παίρνουμε για να βρούμε τα μικρόβια μπορούν να αποβούν αρνητικές. Πολλά από αυτά τα μικρόβια μπορούν να υπάρχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο γενετικό σύστημα της γυναίκας σε υποκλινική κατάσταση και να κάνουν αναζωπηρώσεις, οπότε κάθε φορά να επιτείνουν το πρόβλημα.
Και ουσιαστικά, αν δεν έχουμε έτσι κάποια μεγάλη έξαρση, κάποια οξία φάση για να βρούμε τότε ακριβώς το αίτιο και να το θεραπεύσουμε, συνήθως το καταλαβαίνουμε όταν είναι αρκετά αργά. Επομένως, το μήνυμα είναι οπωσδήποτε σεξ με προφυλακτικό. Εκτός από το ζήτημα της αντισύλληψης, κυρίως για το σύντημα της μετάδοσης φλεγμονωδών καταστάσεων. Και προφανώς σε ζευγάρια που είναι σε σταθερή σχέση και υπάρχει η σιγουριά του ότι αποκλείεται να μεταδώσει κάτι ο ένας στον άλλον, τότε εντάξει, ναι, θα είναι λίγο πιο έτσι, απελευθερωμένα τα πράγματα. Το δεύτερο ζήτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι, αν εντοπιστεί κάτι, να γίνει σωστή θεραπευτική αγωγή. Πολλές φορές θεραπεύεται πάντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι, υπάρχει το κατάλληλο αντιβιωτικό, το οποίο είναι το εξειδικευμένο για το συγκεκριμένο μικροβιακό παράγοντα. Το πρόβλημα όμως που υπάρχει είναι ότι πολλές φορές δεν γίνεται θεραπεία και στους δύο συντρόφους. Αυτό που είπε πριν ο κ. Δρακόπουλος. Δηλαδή, ο γυναικολόγος το βλέπει πολύ αποσπασματικά και θεραπεύει μόνο τη γυναίκα. Πιθανώς ο ουρολόγος, ο ανδρολόγος κάνει το αντίστοιχο. Με αποτέλεσμα να θεραπεύεται ο ένας, ο άλλος να είναι ακόμα φορέας του μικροβιακού παράγοντα, να τον επαναφέρει στον επόμενο και ουσιαστικά να γίνεται ένας παύλος κύκλος. Επομένως χρειάζεται πάρα πολύ καλά στοχευμένη θεραπεία. Έτσι. Γιατί πολλές φορές παίρνει η γυναίκα, λέει ο άντρας τώρα, εντάξει, τι να πάρω εγώ, πήρες εσύ, θα πάρει ένα-δύο χάπια και τελείωσε, πιστεύει, η θεραπεία και αυτό ανακυκλώνεται.